Καλησπέρα στους απανταχούα εκτζίδες της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Η εργασία συνεχίζεται σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφια και στο γήπεδο και, και στην υπογειοποίηση. Μετά από την μεγάλη σκηροδέτηση αυτού του κομματιού έχουν ξεκινήσει εντατικά οι εργασίες για την ολοκλήρωση της κάλυψης στην Οδό Φωκών. Εδώ βλέπουμε, κοιτάξτε πόσοι εργάτες είναι, έχουν ξεκινήσει τα σιδερώματα και ο Γερανός φέρνει και άλλα κομμάτια σιδερόβεργες. Με το ρυθμό που πάει, αν όχι το Σάββατο, οριακά, τότε ίσως Δευτέρα θα έχουμε και τη σκηροδέτηση σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό γιατί αύριο είναι αργία, χρόνια πολλά και όλα σε όλους. Να και ήταν και είναι σε σιδερόβεργες. Και ουσιαστικά θα έχουμε τελειώσει με την κάλυψη ή το Σάββατο ή τέλος πάντων αρχές της άλλης εβδομάδας με την κάλυψη στην Οδό Φωκών. Και θα πιάσουν την κάλυψη του στην Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Ήρθαμε και από αυτή την πλευρά όπου βλέπουμε τις εργασίες των σιδερωμάτων της κάλυψης. Βλέπουμε και την ανηφορική κλίση που έχει το κομμάτι αυτό της υπογειοποίησης. Επειδή ρώτησε ένας φίλος, δεν θα αλλάξει αυτή η κλίση, δεν θα το σκάψουν κάτι τέτοιο, θα μείνει έτσι όπως έχει. Στο κτίριο των μουσείων δεν βλέπω κάποια εργασία εξωτερικά. Ίσως κάνουν εσωτερικά και εδώ βλέπω και την μπουλντόζα να δουλεύει. Πριν ο Γερανός μετέφερε και αυτός κάποιες σιδερόβεργες στο κομμάτι της υπογειοποίησης που κατασκευάζεται τώρα στην Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Λογικά θα έχουν ξεκινήσει τις εργασίες για την κάλυψη, μιας και τα τυχεία έχουν σκηροδετηθεί. Από εδώ βλέπουμε την υπογειοποίηση έτσι όπως σκάει στην Οδό Φωκών. Αυτό εδώ, όπως είπαν και μερικοί φίλοι και το έλεγξα και αργότερα, είναι ουσιαστικά μια μεγάλη ζαρδινιέρα όπου θα τοποθετηθούν διάφορα φυτά, δέντρα ή θάμνη. Αυτό το δούμε. Ενώ από την απέναντι πλευρά είναι ουσιαστικά μια ράμπα πεζών δίπλα από το εξωτερικό τυχείο. Στο κομμάτι εδώ πέρα του πρώτου που έχουν βάψει της δυτικής πλευράς στην πύλη έχουμε κάποια στοκαρίσματα. Προφανώς από αυτή και άλλο χέρι, ίσως και δύο, όπως και το υπόλοιπο κτίριο, σε αυτό το κομμάτι, στο υπόλοιπο γήπεδο, και έτσι θα έχουμε το χρώμα, το τελικό, όπως είναι αυτό εδώ. Πάμε λίγο πιο πάνω. Να πούμε ότι έχει τοποθετηθεί σκαλοσιά και
σε όλο αυτό το κομμάτι που βλέπετε και το παρατήρησα πριν, στο λέω τώρα. Τώρα για ποιες εργασίες δεν ξέρω ακριβώς, θα το δούμε. Εδώ στο κομμάτι που συνεχίζονται κανονικά τα στοκαρίσματα σε όλο το ύψος και μήκος και το πλάτος. Και θα γίνει σαν και το άλλο. Οπότε προχωράμε να δούμε και στα βόρεια. Ήρθαμε λίγο πιο βόρειο δυτικά, όπου στο δίπλα από τον πυλώνα θα δούμε ότι περνάνε, ίσως είναι μάρμαρο αυτό, δεν ξέρω ακριβώς. Πάντως έχει δύο σπάτουλες και κάνει και σπατουλάρι κλπ. Και εδώ θα τοποθετηθεί μια βάση και ένταλπον, εννοείται. Ακόμα δεν το έχουν κάνει και θα το δούμε στο μέλλον. Βόρεια έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στα ένταλπον. Εδώ βλέπουμε το μάστορα να βγάζει τα καλύματα από πάνω. Ακριβώς από πάνω του σφίγγουνε τα κάποια κομμάτια και εδώ βλέπω κράταγε κάποιος πιστόλι σιλικόνης. Προφανώς κάτι κλείνει, κάποιες τρύπες, κάτι εκεί πάνω. Θα το δούμε την Παρασκευή όλο. Μιας και αύριο θα έχουμε εργασίες, θα το δούμε την Παρασκευή. Λογικά θα έχουν βγάλει όλα τα καλύματα. Ήρθαμε και λίγο πιο κοντά να τους δούμε. Και πάμε παρακάτω. Το κτίριο της ΠΑΕ, όπου έχουνε, βλέπαμε να κατασκευάζεται το τοιχείο δεξιά και αριστερά, και αυτό εδώ εννοείται, έχει ολοκληρωθεί με το μονωτικό υλικό στη μέση. Αυτό είναι στο δεύτερο όροφο, προφανώς θα γίνει και στον πρώτο όροφο και αν θυμάμαι καλά και στο ισόγειο. Και να πούμε ότι σε κάθε πλευρά έχει από μία πόρτα, αυτό το κενό που βλέπουμε εκεί. Το ίδιο κενό έχει και από την άλλη πλευρά για την κυκλοφορία των υπαλλήλων κυρίως. Ανατολικά στην υπογειοποίηση η σφύρα συνεχίζει και κάνει τη δουλειά της. Να σπάει δηλαδή τους πασαλοπήξεις ψηλά πάνω, στο πάνω κομμάτι τους. Δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει να το κάνει αυτό. Βλέπω και εδώ έχει σπάσει κάποιες από τις πασαλοπήξεις. Εδώ θα είναι εξωτερικό τοιχείο βέβαια, δεν θα είναι καλυμμένο. Και μέχρι εκεί θα φτάνει και η υπογειοποίηση, η ανηφόρα ή η κατηφόρα. Προχωράμε. Και ενώ βλέπουμε τη σφύρα να δουλεύει, παράλληλα βλέπουμε και τον υδροφόρο ορίζοντα που έχει αποκαλυφθεί και αποστραγγίζεται όλες αυτές τις μέρες προς το ρεύμα του Γιαβουρλά. Βλέπουμε και το δρόμο κάτω στην οθόνη μας που έχει δημιουργηθεί από
αυτό μετέφερε το μικρό μπουλντοζάκι χώμα ουσιαστικά και χαλίκι, ώστε να μπορούν να περνάνε τα φορτηγά με το χώμα, γιατί στην νότια πλευρά του δρόμου έχουν ξεκινήσει τα σκαυσίματα για να συνεχίσει η υπογειοποίηση. Θα δούμε και στο βάθος την μπουλντόζα, αυτήν εδώ, και θα δούμε πότε θα στερέψει για να συνεχίσει και το σκάψιμο προς τα πάνω. Εδώ βλέπουμε και τη μεγάλη την μπουλντόζα που φορτώνει φορτηγό με χώματα. Αυτό είναι το δεύτερο φορτηγό που φορτώνει όση ώρα είμαι εδώ, πριν φόρτωσε κι άλλο ένα. Και λίγο πιο νότια, μετά από την σκυροδέτηση των δύο τυχιών δεξιά και αριστερά, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την κάλυψη, για την κατασκευή της κάλυψης με τις καλωσίες που έχουν τοποθετηθεί, τα καλούπια και τις βάσεις. Οπότε σιγά σιγά θα αρχίσει να προχωράει προς τα βόρεια της Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Εδώ έχουμε και μερικά τα χαλούπια. Προχωράμε. Σαν του γηπέδου βλέπουμε και τους δύο μάστορες εδώ, όπου περνάνε κάτι μεταξύ σοβά μπιστόκου, δεν ξέρω ακριβώς, είναι για να κλείσουν τα κενά μεταξύ των τσιμεντοσανίδων. Δεν ξέρω ακριβώς τι υλικό είναι αυτό, άμα ξέρει κάποιος να μας πει. Βλέπετε, έχουν κάνει σε όλα αυτά εδώ τα κομμάτια. Και αυτά γίνονται εργασίες και εσωτερικά, δεν ξέρω αν ακούγονται από το μικρόφωνο. Εγώ ακούω, ακούω κοντά. Και αυτά. Μπράβο και στην ομάδα μπάσκετ χθες με την προσπάθεια που έκανε. Δυστυχώς με τόσους τραυματισμούς δεν μπορούμε να κερδίσουμε όλους τους αγώνες. Αυτά. Παίρνουμε κάρτα φιλάθλου. Ξεκινάνε και οι αγώνες στο handball και στο πόλο. Στο βόλεϊ για κάποιο λόγο όχι. Αλλά δεν πειράζει. Αυτά. Ραντεβού στις επόμενες εργασίες και μόνο ΑΕΚ.